Την ίστατη μάχη προκειμένου να δρομολογηθεί επιτέλους το αρδευτικό δίνουν οι φορείς και η τοπική κοινωνία, όπως αποτυπώθηκε στη σύσκεψη που προκάλεσαν πρωτοβουλία τους το ΕΒΕ, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και το Εργατικό Κέντρο Ξάνθης. Ένα έργο πνοής, ένα έργο το οποίο δικαιούται η Ξάνθη, ένα έργο το οποίο είχε κερδίσει το 2009 η Ξάνθη με 100 εκατομμύρια ευρώ, με δημοπρατημένα 50 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δυστυχώς μια χούφτα οικολόγοι καθυστερούν αυτό το έργο και αφήνουν ανέργους χιλιάδες εργαζόμενους από το εργατικό κέντρο του νομού μας. Αφήνουν το νομό μας γυμνό και να ταλαιπωρείται και να αντλείται με 10.500 πομόνες, παρακαλώ, νερό, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα γονατίσει ο τόπος και θα έχουμε υφαλμύρωση όπως πριν από λίγα χρόνια και θα παλεύουν πάλι με το τσάμπουρλο για να επαναφέρουν πάλι το νερό στις στάθμες και στο γλυκό νερό στο νότιο τμήμα του νομού μας. Δυστυχώς όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξεως με τη συγκατάθεση όλων και τη συγκατάβαση όλων, τη συνεργασία όλων των φορέων αλλά και των πολιτών του νομού μας, προκειμένου να μπορέσουμε να κερδιθεί η υπόθεση του μεγάλου αρδευτικού στις 6 Φεβρουαρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και επειδή και ο νομός μας είναι γεωργικός και τα προβλήματα είναι κοινά για όλους μας, και επειδή το συγκεκριμένο πρόβλημα πάει να θεωρηθεί μύθος, επειδή πάρα πολλά χρόνια συζητείται και δεν δίνεται λύση, σήμερα είναι μια μοναδική ευκαιρία όλοι μαζί, παρόντες όπως είμαστε εδώ, να προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε επιτέλους για ένα κοινωνικό πραγματικά πρόβλημα και να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση στο θέμα αυτό τουλάχιστον, γιατί πολλά χάσαμε, πολλά κερδίσαμε, αλλά μόνο με αγώνες μπορούμε να κατακτήσουμε οποιοδήποτε θέμα που μας αφορά, οποιοδήποτε ζήτημα μας απασχολεί. Γι' αυτό και σήμερα είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά να στείλουμε το μήνυμά μας στην κεντρική εξουσία και να στηρίξουμε τον αγώνα μας σε αυτούς οι οποίοι πρωτοστατούν, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση η οποία θα είναι όχι μόνο χαρτίσιμη αλλά ζωτική σημασία. Ο κύριος Κοντός, ο οποίος μάλιστα ζήτησε με επιστολή την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, σημείωσε πως η εξέλιξη για το έργο του Αχελλώου δημιουργεί αισιοδοξία και για το αρδευτικό της Ξάνθης. Είναι κάτι θετικό, έτσι, ότι πριν από ένα χρόνο περίπου εστάλει η περίπτωση του Αχελλώου στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, με την πιθανότητα να έχουν μια αρνητική απάντηση, και πίεσαν οι οικολόγοι γι' αυτό. Και η απάντηση ήταν θετική υπέρ της κατασκευής του έργου. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ξεκάθαρα ότι όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως εδώ στην Ξάνθη και στον Αχελλώο, τότε ξεπερνούνται τα όποια περιβαλλοντολογικά θέματα, και μάλιστα και όταν έχουμε ακόμη Natura, Ramsar ή οτιδήποτε άλλο, μπορούν να προχωρήσουν τα έργα υπό την προϋπόθεση βέβαια να προστατευτεί το περιβάλλον. Η επιχειρηματολογία μας, η νομική επιχειρηματολογία, είναι, πιστεύετε, έτσι, ισχυρή ώστε να ανατρέψει μια αρνητική απόφαση? Είναι πολύ ισχυρή και δεμένη η επιχειρηματολογία μας. Είναι πολύ ισχυρή και δεμένη. Όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό λειτουργούσαμε σε ένα περιβάλλον όπου περιβαλλοντικές οργανώσεις καθυστερούσαν για πάρα πολύ χρονικό διάστημα πολύ μεγάλα έργα. Σας θυμίζω ότι η Εγνατία προς την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία καθυστέρησε χρόνια, διότι τότε ο Αρκτούρος έκανε παρεμβάσεις για να προστατευτεί η Αρκούδα. Και για πάρα πολλά χρόνια δεν γινόταν η Εγνατία οδός. Και σας θυμίζω και άλλες περιπτώσεις που γίνανε και πολύ μεγάλα έργα δυστυχώς δεν προχώρησαν εξαιτίας περιβαλλοντικών οργανώσεων. Άρα γίνεται ό,τι είναι να γίνει. Χρειάζεται περισσότερη πίεση. Χρειάζεται να γίνει γνωστό το θέμα. Γιατί στην αρχή εγώ συνάντησα και πολλά δημοσιεύματα που ήταν εναντίον του έργου. Έτσι, και από μεγάλες εφημερίδες. Θυμάμαι ένα δημοσίευμα στο Βήμα τότε που έλεγε ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Δεν παρουσίαζε δηλαδή το έργο ως περιβαλλοντικό, διότι είναι ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό έργο. Έργο της υπόγειας Άρδας, αφού αποτρέπεται η υφαλμύρωση της πεδιάδας της Ξάνθης. Υπήρχε δηλαδή μια αρνητική κατάσταση. Τώρα πιστεύω ότι το πράγμα αλλάζει. Και βέβαια ότι κινούμαστε πλέον όλοι μαζί, αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό για το νομό μας. Ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο, πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό έργο, που δεν αφορά μόνο τους αγρότες του νομού, αφορά όλη την τοπική κοινωνία, διότι μόνο για την κατασκευή φανταστείτε πόσοι θα απασχοληθούν οικοδόμοι οι οποίοι τώρα είναι άνεργοι. Μάλιστα, ήδη η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι έτοιμη για την κρίσιμη δίκη που θα γίνει ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλώνοντας πανέτοιμη να δώσει τη σημαντική μάχη για τους αγρότες και τον νομό. Είμαστε πανέτοιμοι, θα έλεγα. Ούτως ή άλλως, εμείς θα τα πούμε και τώρα μέσα. Έχουμε
αναθέσει σε δύο δικηγορικά γραφεία, τα οποία χειρίζονται το θέμα, εξουσιοδοτημένα τα γραφεία από τη Νέα Ξάνθης, της οποίας τη δαπάνη έχουμε υποστεί εμείς, και μαζί με την στήριξη και την υποστήριξη όλων των φορέων, έτσι και εμείς, στο βαθμό που μπορούμε να συνεισφέρουμε τη βοήθειά μας, θα υπάρχει. Από την πλευρά τους, οι ίδιοι αγρότες επεσήμαναν τη σημασία του έργου τόσο για τις περιοχές οι οποίες είναι ξερικές, αλλά και για εκείνες που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα άρδευσης, αφού θα μειωθεί σημαντικά το κόστος. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό για όλους τους αγρότες της Ξάνθης, για όλο τον κάμπο. Δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά όλο τον νομό. Είναι πολύ σημαντικό κυρίως γιατί θα μπορούμε να αρδεύουμε περιοχές που δεν αρδεύονται αυτό το διάστημα, αλλά και αυτές που αρδεύονται θα αρδεύονται με πολύ χαμηλό κόστος. Δεν θα χρειάζεται να έχουμε ούτε μεγάλα ηλεκτρομοτέρ, ούτε πετρελοκινητήρες. Όλα αυτά θα γίνει με μηδενικό κόστος. Να μην ξεχάσουμε βέβαια ότι δεν θα χρειάζονται πλέον πολλές γεωτρήσεις. Έτσι, ειδικά σε περιοχές όπως είναι το νότιο τμήμα του νομού, Άρδερα, Μυροδάτο, Μάγκανα, Ράσμιο, όπου υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα υφαλμύρωσης των χωραφιών. Όπως καταλαβαίνουμε, λοιπόν, είναι αναγκαίο το να γίνει το αρδευτικό έργο, ειδικά όταν έχουν εξασφαλιστεί πάρα πολλά χρήματα. Πέρα από το ότι θα αναπτυχθεί πολύ και η περιοχή του βουνού ή περιοχές που δεν αρδεύονται και είναι μόνο ξερικά τα χωράφια και είναι, θα έλεγα, οι περιοχές αυτές καλλιεργούνται κυρίως από χειμερινές καλλιέργειες, στάρια και όχι κάτι άλλο, θα μπορέσουμε να βάλουμε δέντρα π.χ. που θα μπορούν να αρδεύονται. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, είναι πολύ πολύ σημαντικό για μας, αλλά επαναλαμβάνω, και σε περιοχές που ήδη αρδεύονται, έχουμε νερά, θα μειώσουμε πάρα πολύ το κόστος. Στο πλευρό όμως φορέων αγροτών και τοπικής κοινωνίας βρίσκεται και η Μητρόπολη Ξάνθης, η οποία μάλιστα ήδη έκανε παρέμβαση με επιστολή της στον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας στις 16 Νοεμβρίου του 2012, στην οποία ζητούσε την απελευθέρωση του έργου, εφιστώντας την προσοχή στα εξής. Ο χρόνος στον οποίο πρέπει να απορροφηθούν τα χρήματα για την εκτέλεση του έργου αρχίζει να εκπνέει, με αποτέλεσμα να απολεστεί η δυνατότητα χρηματοδοτήσεώς του. Δεύτερον, λόγω της μη εκτελέσεως του έργου, η άρδευση της περιοχής συνεχίζεται δια γεωτρήσεων, αποτέλεσμα της κατανάγκης συνεχιζομένης αυτής πρακτικής είναι η υποχώρηση του υδροφόρου ορίζοντος και η εισχώρηση της θαλάσσης εις αυτόν. Ο υδροφόρος ορίζων έχει ήδη αρχίσει να αλλοιώνεται διυφαλμίου ύδατος εντός των επομένων ετών, και αν δεν αναστραφεί αυτή η διαδικασία, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις θα ερημωθούν και ο ενεργός αγροτικός πληθυσμός θα αναγκαστεί σε μετοίκηση. Τρίτον, οι αντιτιθέμενοι στην εκτέλεση του έργου επικαλούνται την ίδια τάραξη της βιοποικιλότητος της περιοχής του Δέλτα του Νέστου. Σαφώς και είμαστε υπέρ πρακτικών που προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά στις παρούσες συνθήκες κρίσεως πρέπει να εφαρμοστούν για και πολιτικές προστασίες της φύσεως, αλλά και πολιτικές ενισχύσεως του πρωτογενούς τομέως της περιοχής, που είναι ο αγροτικός τομέας. Να σημειώσουμε πως τυχόν νέα αναβολή έναρξης της υλοποίησης του έργου, το οποίο ήδη έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, θα σημάνει ίσως και οριστική ακύρωση, καθώς αυτό που επήγει για να μην κινδυνεύσει είναι μια θετική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ξεκινήσει μέσα στον χρόνο και να προχωρήσει η άμεση δημοπράτηση της δεύτερης φάσης, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα και στην επόμενη προγραμματική περίοδο.